του νησιού είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, κυρία Γαβαλά? Τι πρέπει να φοβόμαστε εμείς ως ασθενείς και ως ασφαλισμένοι? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση, εμείς θα την πληρώσουμε την ύφη, έτσι? Νομίζω ότι φοβόμαστε μια διαφοροποίηση του συστήματος υγείας κατά τέτοιο τρόπο που δεν θα ωφελεί ούτε τους ασθενείς ούτε τους γιατρούς. Mm-hmm. Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι ουσιαστικά, όπως ακριβώς βρεθήκαμε τη δεκαετία του 80, στο οποίο οι γιατροί δεν έχουν τη διάθεση να λειτουργήσουν εντός του συστήματος υγείας του ΕΣΥ για πάρα πολλούς λόγους, τους οποίους έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές, οι οποίοι είναι οικονομικοί, είναι διοικητικοί, είναι επιστημονικοί, ειδικά σε ό,τι αφορά τις παραπεθόριες περιοχές. Επιλέγουν οι γιατροί να φεύγουν από την Ελλάδα, επιλέγουν άλλες χώρες, όχι απαραίτητα μόνο την Αθήνα της Θεσσαλονίκη. Και γενικότερα είμαστε σε μια κρίση τέτοιου είδους, για την οποία πρέπει υποχρεωτικά να κάνουμε κάτι. Σε αυτή την κρίση, λοιπόν, η απάντηση του Υπουργείου είναι η υποχρεωτικότητα στους γιατρούς που λειτουργούν στον ιδιωτικό τομέα να λειτουργήσουν εντός του δημοσίου. Ναι. Πράγμα το οποίο οι γιατροί δεν μπορούν να δεχτούν, δυσκολεύονται να το κάνουν, γιατί δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να μπορέσουν να αφιερώσουν το χρόνο που το δημόσιο σύστημα υγείας χρειάζεται, ώστε να λειτουργήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον ασθενή. Από εδώ και πέρα, εσείς θα επιμείνετε στις αντιδράσεις σας. Ισχύει ότι από αύριο δεν συνταγογραφείτε ως την Δευτέρα, σωστά? Η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε όλοι πίσω από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Έγινε μια σύνοδος προέδρων έκτακτη χθες διαδικτυακή, στην οποία ομόφωνα συμφώνησαν όλοι και φυσικά έχοντας τη θετική άποψη των δικών μας διοικητικών συμβουλίων, ότι θα υπάρξει μια κινητοποίηση που θα αφορά την Παρασκευή και τη Δευτέρα. Και τη Δευτέρα μια επίσκεψη στη Βουλή ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το νομοσχέδιο που επίκειται να περάσει. Ούτε χειρόγραφα θα συνταγογραφείτε? Χειρόγραφα θα συνταγογραφούμε. Θα συνεχίσουν να συνταγογραφούν για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Θα συνεχίσουν οι ιδιώτες να συνταγογραφούν για τα επείγοντα περιστατικά και τις αντιβιώσεις. Δεν θα συνταγογραφούν για οτιδήποτε τακτικό την Παρασκευή και τη Δευτέρα, αλλά θα μπορούν οι ασθενείς να πάνε στα δημόσια νοσοκομεία και να έχουν τις συνταγές τους εκείνες τις συγκεκριμένες μέρες. Εννοείται ότι θα παράσχουν τη βοήθεια που χρειάζονται οι ασθενείς και η συνταγογράφηση θα είναι χειρόγραφη. Θα κλιμακώσετε αν δεν υπάρχει ανταπόκριση? Ουσιαστικά είναι για να δει και το Υπουργείο τι σημαίνει η άρση της συνταγογράφησης. Είναι κάτι που δεν θα ωφελήσει όχι τους γιατρούς, δεν ωφελεί τους ασθενείς. Και είναι αυτό που φωνάζουμε από την αρχή. Ναι. Άρση της συνταγογράφησης στους ιδιώτες παθολόγους, παρέμβαντος χάρη, σημαίνει ότι ο ασθενής δεν θα μπορεί να έχει ούτε εκτός νοσοκομείου και προφανώς ούτε εντός νοσοκομείου την περίθαλψη που οφείλει να έχει, τη δωρεάν περίθαλψη που οφείλει το κράτος να δίνει στον ασθενή. Σας ρώτησα πριν, δεν με ακούσατε, γιατί προφανώς μίλησα πάνω στον που μιλήσατε εσείς. Θα κλιμακώσετε αν μέχρι τη Δευτέρα δεν κάνει κάτι η κυβέρνηση ο κ. Γεωργιάδης? Αυτό είναι κάτι το οποίο μένει να αποφασιστεί. Καταλαβαίνετε ότι οι αποφάσεις είναι το πρώτο μέρα βήμα, δηλαδή, μέρα. Αυτό, ναι. Είναι το πρώτο βήμα. Ελπίζουμε ότι δεν θα χρειαστεί να κάνουμε τίποτα παραπάνω και η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται διάλογος. Κανένας από εμάς δεν έχει καμία διάθεση να κλιμακώσει οποιαδήποτε ένταση. Δεν υπάρχει κανένα λόγος άλλωστε να παίζουμε με την υγεία. Και αυτό το λέω ειλικρινά και με το χέρι στην καρδιά. Πώς είναι οι ιδιώτες γιατροί στην ΚΟ? Πόσοι είναι? Εγώ θα σας πω ότι 130 είναι οι εγγεγραμμένοι στον Ιατρικό Σύλλογο ΚΟ. ΚΟ και Νησίρου. Έχουμε δύο νησιά. Στην Νησίρου υπηρετεί μία γιατρός. Στην ΚΟ υπηρετούν οι υπόλοιποι 129, εκ των οποίων οι 24 είναι νοσοκομιακοί. Μάλιστα. Τώρα, ο κύριος Γεωργιάδης επί της ουσίας, παρουσιάζοντας τις διαρκείς αρνήσεις σας, αφήνει να εννοηθεί ότι δεν θέλετε να βάλετε πλάτη, να ασκήσετε το λειτουργήμα. Αφήνει να εννοηθεί ότι τέλος πάντων ως γιατροί, και επειδή έχετε δώσει ένα πολύ συγκεκριμένο όρκο, υπάρχει μια πιο βαριά υποχρέωση σε σχέση με την υποχρέωση που έχουμε όλοι εμείς στα υπόλοιπα επαγγέλματα να τα ασκήσουμε. Έκφρασης του Υπουργού. Μπορεί να γίνει, μπορεί να μην γίνει αποδεκτό. Εγώ θα σας πω ότι είμαστε το νησί του Ιπποκράτη. Δεν είναι απλά ότι έχουμε δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη. Σωστό. Και σωστό. Υπάρχει ένα δελτίο τύπου το οποίο έχει εκδοθεί από τον Ιατρικό μας Σύλλογο, το οποίο ξεκάθαρα δηλώνει ότι δεν υπάρχει πρόσθετη υποχρέωση σε σχέση με άλλες επαγγελματικές κατηγορίες. Σίγουρα. Και ότι υπάρχει πρόθεση βοήθειας.
Όχι όμως να βάλουμε πλάτη σε ένα σύστημα υγείας που καταραίει, να διαμορφώσουμε μαζί, να συνδιαμορφώσουμε το σύστημα υγείας ώστε να μην καταρρεύσει. Ναι. Και προφανώς οι ιδιώτες θα βοηθήσουν, απλά καλούνται να βοηθήσουν με έναν τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι δεν έχουν τη δυνατότητα. Αν αυτό διαφοροποιηθεί, γιατί προσοχή, δεν μιλάμε για μια βοήθεια σε ένα σύστημα υγείας, σε μια παθολογική κλινική η οποία ήδη λειτουργεί. Μιλάμε για την ανάληψη της ευθύνης ολόκληρης της παθολογικής κλινικής, αφού η παθολογική κλινική λειτουργεί χωρίς κανέναν παθολόγο. Είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι συμβαίνει στα υπόλοιπα νοσοκομεία της Ελλάδας. Πόσο κόσμο έχετε αυτή τη στιγμή, κυρία Πρόεδρε, τουρισμό, πόσο κόσμο έχετε αυτή τη στιγμή πάνω στο νησί? 180.000. Μάλιστα. Και δεν υπάρχει ούτε παθολόγος. Παθολόγος στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή δεν υπηρετεί. Υπήρχε μια αποσπασμένη συνάδελφος μέχρι χτες. Θα υπάρξει άλλος ένας συνάδελφος ο οποίος θα έρθει από άλλο νοσοκομείο σε λίγες μέρες και θα παραμείνει μέχρι το 15 Αύγουστο. Για 180.000 ανθρώπους συν τους μόνιμους κατοίκους του νησιού. Εγώ θα σας έλεγα ότι ο οργανισμός του νοσοκομείου μας αναφέρεται στη δεκαετία του 80, όταν οι επισκέπτες ήταν πολύ λιγότεροι και οι κάτοικοι γύρω στους 20.000. Αυτή τη στιγμή αριθμούμε 40.000 κατοίκους και περίπου ένα ισοδύναμο καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς γύρω στους 130.000 επισκέπτες. Εμείς λοιπόν ζητάμε το σύστημα υγείας να έρθει και να καλύψει κυρίως φυσικά τους κατοίκους, αλλά εννοείται και τους επισκέπτες. Άρα χρειάζεται μια άλλη πολιτική επιλογή, την οποία πραγματικά πρέπει να συνδιαμορφώσουμε, γνωρίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν τα νησιά, γιατί προφανώς δεν μιλάμε μόνο για Αττικό. Επειδή ο νόμος ψηφίστηκε, αυτό θέλω να ρωτήσω. Και πείτε ότι βρίσκεται μια πρόσκαιρη λύση τώρα. Ζητάτε την απόσυρση του νόμου. Γιατί ανά πάσα στιγμή. Και βέβαια. Μπορεί ο Γεωργιάδης να μην είναι, να είναι ελευθερώνουν και να πει ξαναβάλτε τον νόμο μπροστά. Ακριβώς αυτό θα έρθουμε να ζητήσουμε τη Δευτέρα. Μάλιστα. Άρα εσείς θέτετε και ένα ζήτημα κατά πόσον είναι προσωρινά ή όχι τα μέτρα. Φοβάστε μήπως από εδώ και πέρα βγάζουμε τα καλοκαίρια για τη σεζόν έτσι? Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα είναι η χώρα του δεν μονιμότερου του προσωρινού και αυτό το ξέρουμε όλοι και καλό θα ήταν να το λαμβάνουμε υπόψη μας όταν αποδεχόμαστε κάτι και να ζητάμε εγγυήσεις για το γεγονός ότι κάτι θα έχει αρχή, μέση και τέλος. Μάλιστα. Μάγκη, έχεις ερώτηση? Τι να ρωτήσω άλλο? Ναι, γιατί εδώ κάνουμε την κριτική πέρα από την πλάκα τώρα στον Πολάκη για αυτά που λέει, αλλά αυτά είναι πολύ πιο βέβαια, τι έτσι, να λέμε. Πολιτικά εννοώ τι γίνεται στην υγεία αυτή την περίοδο. Κοιτάξτε, θα μπορούσαμε αντιπολιτευτικά να σηκώσουμε πραγματικά μια σημαία με κάποιο χρώμα. Η αλήθεια είναι όμως ότι έχουμε επιλέξει το σύνολο των προέδρων των ιατρικών συλλόγων και το ΔΣ να κρατήσουμε πολύ χαμηλά τους πολιτικούς τόνους, γιατί δεν έχουν χώρο στην υγεία, και να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιες λύσεις οι οποίες πραγματικά θα καλύψουν τα προβλήματα και θα δώσουν μια ανάσα ασφάλεια στους κατοίκους. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε δει σε ανάλογες τέτοιες διαφοροποιήσεις πολιτικές άλλη ομάδα η οποία θίγεται με τον τρόπο που αυτή τη στιγμή φύγονται οι γιατροί να αντιδρούν με τέτοιο πολιτισμένο τρόπο και με τέτοια διάθεση να βρούμε ακόμα και τώρα λύση. Με δεδομένη και την ένταση και την έκταση των απειλών που δέχεστε. Έτσι, μιλάμε δηλαδή για επιστράτευση, για να βγάλουμε να σταματήσουμε τις εδωγράφηση. Είναι ακραία πράγματα για τον τρόπο που λειτουργεί η υγεία. Η υγεία των συμπολιτών από το να βγάζουμε πολιτικές κραυγές. Και υπάρχει και ένας κίνδυνος, θα υπήρξε, αλλά δεν είμαστε εκεί, ότι αν αντιδρούσαν με άλλο τρόπο οι γιατροί, αν επιλέγαν που είχαν κάθε δικαίωμα και πολλοί θα τους δικαιολογούσαμε, τότε θα υπήρχε μια... Για αυτοματισμός. Φυσικά, θα υπήρχε, θα έβγαινε από το κάδρο, οι ευθύνες θα έβγαιναν από το κάδρο, οι ευθύνες του αρμόδιου υπουργού ή του υπουργείου ή... όλων βασικά και το όλο του Υπουργείου και θα ήταν ένα debate μεταξύ των, μια διαμάχη μεταξύ των ασθενών και των γιατρών και θα δικούσα πάρα πολύ αυτό και τους γιατρούς και όλους μας. Καμία διαμάχη με τους ασθενείς. Στην πραγματικότητα διαμάχη με την έννοια της διαμάχης και του πολέμου ουσιαστικά δεν υπάρχει ούτε με το Υπουργείο. Απλά υπήρξαν κάποιες ατυχείς δηλώσεις στην αρχή. Νομίζω ότι το θέμα πρέπει να τεθεί σε ένα τραπέζι και πρέπει πραγματικά να βρούμε λύσεις. Μάλιστα. Κυρία Γαβαλά, είναι σε πολύ όμορφο νησί. Είχα πάει πέρυσι. Βέβαια. Μπράβο σας. Να ξανάρθετε. Θα ξανάρθουμε πρώτα Θεός. Να είστε καλά. Και την υγειά μας να έχουμε. Την υγειά μας να έχουμε, εννοείται. Ναι.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε, κυρία Γαβαλά. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Γεια σας, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, θα μείνουμε στα της υγείας, διότι κυρίες και κύριοι, έτσι όπως έχει εντάξει αυτά τα συγκεκριμένα άρθρα και τις απειλές προς τους γιατρούς ο κύριος Γεωργιάδης στο νομοσχέδιο, όλα αυτά τα έχει εντάξει στο νομοσχέδιο Βαρτζόπουλου για την ψυχική υγεία. Το αποτέλεσμα είναι ότι προφανώς την μερίδα του Λέοντος στην δημοσιότητα την έχει αυτό το brand affair μεταξύ ιδιωτών γιατρών και Υπουργού Υγείας και έχουν λίγο μείνει στο σκοτάδι οι πολύ σοβαρές αλλαγές οι οποίες θα επέλθουν στο χώρο της ψυχιατρικής φροντίδας αλλά και των δομών απεξάρτησης, των κοινοτήτων κλπ. Αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Οι εργαζόμενοι και στα κέντρα αποκατάστασης και στις δομές απεξάρτησης και στα ψυχιατρικά νοσοκομεία είναι στα κεραμίδια. Καλησπερίζω τον πρόεδρο των εργαζομένων στο Δρομοκαΐτη, όπου είναι και πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, για να τα συζητήσουμε όλα. Τι κάνετε, κύριε πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, πρόεδρε. Λοιπόν. Ενεργός σε όλα ο κύριος Ενεργός πρόεδρε. Σε όλα. Και το θέμα Πολάκη πήρε θέση από ό,τι είδε. Θέλετε να ξεκινήσουμε με αυτό. Περάσατε από τη Βουλή ως εκπρόσωπος φορέα για να πείτε και τις απόψεις σας. Τελικά. Κάτι το νομοσχέδιο, κάτι οι τροπολογίες Γεωργιάδη από τη μία, κάτι όσα έγινε με τον κύριο Πολάκη από την άλλη. Ακόμη για την ψυχική υγεία κουβέντα δεν έχουμε κάνει, κύριε Γιαννάκη. Ακούστε με, κι αν μου επιτρέπετε να και περισσέψει χρόνος να πω και δύο κουβέντες, γιατί τοποθετήθηκα και χθες για το ζήτημα των ιδιωτών γιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Για το νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία. Εμείς ζητήσαμε την απόσυρσή του. Όχι με κραυγές, αλλά με συγκεκριμένα επιχειρήματα. Ναι. Το νομοσχέδιο αυτό, αν εφαρμοστεί, θα αποδιοργανώσει λειτουργικά, οργανωτικά, διοικητικά τις υφιστάμενες μονάδες ψυχικής υγείας με σοβαρές επιπτώσεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς όφελος του ιδιωτικού τομέα και των ΜΚΟ, οι οποίες λαμβάνουν πακτολό χρημάτων από εθνικούς πόρους, κοινοτικούς, δωρεές χορηγίες και προσφέρουν αναντίστοιχα θεραπευτικά αποτελέσματα. Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας είναι ο πυρήνας του κοινωνικού κράτους, γιατί απευθύνονται, οι δημόσιες τουλάχιστον, απευθύνονται σε ανήμπορους ανθρώπους, ψυχικά πάσχοντες, οι οποίοι νοσηλεύονται πάρα πολλά χρόνια, έχουν μακροχρόνιες νοσηλίες και έχουν ξοδέψει μια περιουσία στις νοσηλίες αυτές και το τελευταίο τους αποκούμπι είναι οι μονάδες ψυχικής υγείας, οι δημόσιες. Διαφορετικά θα τους βλέπουμε στα παγκάκια και τις στάσεις του μετρό. Τι έλεγε παλαιότερα η ψυχιατρική μεταρρύθμιση? Ότι πρέπει να κλείσουμε τα ψυχιατρικά νοσοκομεία και να μεταφερθούν όλες οι δομές στα νοσοκομεία τα γενικά. Και σε, σε κοινοτικά προγράμματα θεραπείας ή αποασυλλοποίηση. Αυτή είναι από τη δεκαετία του 70 ήταν, αναλήφθησαν μάλιστα και δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό για να χρηματοδοτηθεί η ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Κλείσανε τα 4 ψυχιατρικά νοσοκομεία της περιφέρειας. Ακόμη δεν λειτουργούν με κανονικό βηματισμό. Συρρίκνουσαν τη λειτουργία, ειδικά τα τμήματα εισαγωγών. Και αν δεν αντιδρούσαμε τότε, θα κλείνανε τα 3 μεγάλα ψυχιατρία, Δρομοκαΐτιο, Δαφνή, Ψυχιατρίο Θεσσαλονίκης, που εισάγουν σήμερα το 70% των ασθενών. Και τι κάνουν τώρα? Τώρα λοιπόν όλοι οι ψυχιατρικοί τομείς των γενικών νοσοκομείων μεταφέρονται στην υγειονομική περιφέρεια σε έναν οργανισμό μαμούθ που θα διοικείται από 500 και 600 χιλιόμετρα μακριά, όχι μόνο σε διοικητικό επίπεδο, αλλά και σε διευθυντικό. Συγγνώμη, δηλαδή κάποιοι εργαζόμενοι στις ΥΠΕ θα κρίνουν εάν θα πρέπει να εισαχθεί ένας ψυχικά ασθενής ή όχι. Λέω τώρα πια θα φτιαχτεί ένας οργανισμός, ένα νομικό πρόσωπο που θα συγκεντρωθούν εκεί όλες οι υπηρεσίες που λειτουργούν σε κάθε υγειονομική περιφέρεια. Ναι. Ο ψυχιατρικός τομέας, δηλαδή το πρώην ψυχιατρικό νοσοκομείο στην Κέρκυρα, θα διοικείται από την Πάτρα. Εκείνη η υγειονομική περιφέρεια. Η Λέρος θα διοικείται από τον Πειραιά, εκείνη η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια. Ναι. Αυτό με έναν οργανισμό με ενιαίες υπηρεσίες είναι αδύνατον αυτός ο οργανισμός, ο υδροκέφαλος, να μπορεί να διοικηθεί. Το αποτέλεσμα θα είναι, αν εφαρμοστεί, γιατί εμείς αμφιβάλλουμε αν αυτό
εφαρμοστεί, να έχουμε μεγάλες επιπτώσεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Σήμερα θα πρέπει όλοι να έρθουν μια ματιά να ρίξουν στα ψυχιατρικά νοσοκομεία. Εκεί θα δουν ότι απέτυχε η τομεοποίηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Ναι. Τι σημαίνει η τομεοποίηση? Κύριε Πρόεδρε, αν έρθει κάποιος σε ψυχιατρίο δημόσιο και δει την κατάσταση, θα τρέχει να φύγει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι ελάχιστοι άνθρωποι, πάρα πολλοί ασθενείς. Δηλαδή, αν η υγεία είναι ασθενής, η ψυχιατρική είναι ο μεγάλος ασθενής. Ακούστε με λίγο, το 70% των εισαγωγών στα νοσοκομεία των ψυχικά ασθενών γίνονται στα ψυχιατρικά νοσοκομεία τα τρία. Ναι. Ακούστε γιατί το λέω αυτό για τα ψυχιατρικά νοσοκομεία. Το 60% των εισαγωγών είναι μια εισαγγελική παραγγελία. Δηλαδή, ψυχική υγεία στη χώρα μας κάνουν οι εισαγγελείς. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 5% οι εισαγγελικές. Οι άλλες είναι οι οικούσιες εισαγωγές. Κύριε Γιαννάκο, τώρα έτσι όπως το θέτετε, μήπως αυτό έχει να κάνει με το ότι γενικά και ως κουλτούρα θεωρούμε την ψυχική υγεία και την ψυχιατρική συζήτηση πολυτελείας και αφήνουμε τα πράγματα να φτάσουν στο σημείο που θα γίνουν αρμοδιότητα των εισαγγελέων? Δεν υπάρχουν πρωτοβάθμιες υπηρεσίες. Ακριβώς. Και δυστυχώς. Άρα δεν προλαβαίνουμε προβλήματα εν τη γενέση τους. Αυτό προσπαθώ να πω. Και όσοι έρχονται να εισαχθούν στο νοσοκομείο, ναι, δεν προλαβαίνουν να τελειώσουν την εισαγωγή γιατί αναπτύσσουμε ράντζα, δεν έχουμε κρεβάτια και τους βγάζουμε πριν την ώρα τους, πριν θεραπευτούν. Το αποτέλεσμα είναι μέσα σε 20 μήνες να ξανάρχονται στο νοσοκομείο. Στις 10-12 μέρες τους βγάζουν έξω. Ανεξαρτήτως αν έχουν θεραπευτεί ή όχι. Όχι. Κύριε Πρόεδρε, σας καταλαβαίνω απόλυτα, μην το συζητάτε. Έχουμε διαφωνήσει σε πολλά, επειδή το ξέρω το κομμάτι αυτό, είναι τραγική κατάσταση. Είναι ήρωες οι γιατροί εκεί και οι νοσοκόμοι. Εισάγονται ασθενείς προνοιακά περιστατικά, με αυτισμό, με νοητική υστέρηση, γιατί δεν υπάρχουν προνοιακές μονάδες, οι οποίοι νοσηλεύονται σε ακατάλληλο, εντελώς ακατάλληλο περιβάλλον. Άρα αναπτύσσονται ράντζα και στα ψυχιατρικά νοσοκομεία. Τι λέτε τώρα, πάρα πολλά. Και στους ψυχιατρικούς τομείς των γενικών νοσοκομείων. Ναι. Και οι συνθήκες, ακούστε, είναι ένας ή δύο νοσηλευτές για 35 ασθενείς. Έρχεται ένας ασθενής που έχει διαπράξει φόνους το άρθρο 69 του ποινικού κώδικα, συνοδεία 5 αστυνομικών και μετά φυλάσσεται αυτός, νοσηλεύεται από μία νοσηλεύτρια και ένα νοσηλευτή. 35 ασθενείς. Μάλιστα. Γιατί υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού. Εκεί είναι η ψυχική υγεία σήμερα στη χώρα μας. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν? Προσωπικό, χρήματα, περισσότερες μονάδες και να αφήσουμε αυτό. Δεν είναι διοικητικό το πρόβλημα, λειτουργικό. Κύριε Πρόεδρε, επειδή είπατε ότι λειτουργούν ΜΚΟ και τέτοια, θέλετε να μας το εξηγήσετε αυτό για λίγο να καταλάβουμε? Δηλαδή κάποιος ασθενής θα πάει σε μια ΜΚΟ να γίνει ακούστε καλά. Ακούστε με, μετά το ψυχιατρικό νοσοκομείο, επειδή έχουμε πολλούς νεοχρόνιους ασθενείς, δεν έχουν συγγενικό περιβάλλον ή δεν τους θέλουν οι συγγενείς, προσπαθούμε να βρούμε μία δομή από ασυλοποίησης, ένα ξενώνα, ένα οικοτροφείο, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ζήσει καλύτερα για την κοινωνική του επανένταξη, για την αποασυλοποίηση. Για να είμαι στο δρόμο. Εκεί λοιπόν είναι ελάχιστες οι μονάδες αυτές, με αποτέλεσμα πάνω από 35% των ασθενών στα ψυχιατρικά νοσοκομεία, τους ψυχιατρικούς τομείς, να είναι περιστατικά κοινωνικά και νεοχρόνιοι. Να παραμένουν εκεί επειδή δεν υπάρχουν δομές. Έχουν αναπτύξει οι ΜΚΟ και πολλές από αυτές κλείνουν τις δομές αυτές, παρότι έχουν χρηματοδοτηθεί αδρά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το κράτος, και τους φέρνουν ξανά στο ψυχιατρικό νοσοκομείο τους ασθενείς. Συνεχώς συμβαίνει αυτό. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, αν και δεν είναι ο τομέας σας, επειδή και αυτό είναι μία από τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, θέλω να σας ρωτήσω εάν συμμερίζεστε αυτό που λένε οι εργαζόμενοι σε όλες τις δομές απεξάρτησης κλπ. Και το ΚΕΘΕΑ και ο ΚΑΝΑ κλπ. Ότι με αυτό το νομοσχέδιο Βαρτζόπουλου τεινάζονται όλα στον αέρα. Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε το εξής. Υπάρχουν. Ο ΚΑΝΑ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Υπάρχουν πάρα πολλές δομές απεξάρτησης που λειτουργούν, που είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία συνενώνονται, άρα αλλάζει η νομική τους μορφή. Ουσιαστικά είναι και αυτό μια μορφή ιδιωτικοποίησης. Και ενώνονται προγράμματα
τα οποία είναι διαφορετική θεραπευτική προσέγγιση. Κύριε Πρόεδρε, δημόσιο φορέα γίνεται όμως η ενοποίηση σε δημόσιο φορέα, υπό δημόσιο φορέα, όχι υπό ιδιωτικού. Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου είναι ο κανάλι. Δικαίου νομίζω λέει. Ενώ το Δαφνί, ενώ το 18αν, ναι. Οι μονάδες του που είναι στη Θεσσαλονίκη, στην Κέρκυρα και αλλού, ναι, ναι. Είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Εδώ λοιπόν οι υπάλληλοι έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν mm-hmm. να μείνουν στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή να πάνε στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Αν επιλέξουν, σας λέω εγώ, να μείνουν πίσω στο Δαφνί, πώς θα λειτουργήσουν τα προγράμματα. Πού θα επιλέξουν. Δεν είναι αυτό όμως το πρόβλημα. Ποιος θα επιλέξει να φύγει από το δημόσιο, μην τρελαθούμε τώρα. Δεν μπορείς να συνενώνεις θεραπευτικά προγράμματα διαφορετικής προσέγγισης το ένα με το άλλο. Αυτό δημιουργεί ζητήματα. Ναι. Τουλάχιστον έτσι λένε οι άνθρωποι που ασχολούνται πιο πολύ από εμάς με τα ναρκωτικά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γιαννάκο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θέλετε κάποιο σχόλιο για πολλούς. Δεν είπαμε για τους γιατρούς όμως, αλλά δεν πειράζει. Ελάτε, πείτε μια φράση. Πείτε. Κοιτάξτε, η έλλειψη προσωπικού στα νοσοκομεία δεν πρόκειται να επιληθεί ούτε με το φιλότιμο. Mm-hmm. Εμείς δώσαμε πολύ φιλότιμο την περίοδο της πανδημίας. Μιλάω για τους γιατρούς του ΕΣΥ. Ούτε με το ζόρι. Είναι μέτρα τα οποία είναι πρόσκαιρα για λίγο καιρό. Ναι. Ούτε φυσικά με αυτά τα ψίχουλα που δίνει ο κύριος Εξαδάκτυλος. Χρειάζεται, αν θέλουμε, να ανακόψουμε το κύμα φυγής από το σύστημα υγείας του υγειονομικού προσωπικού, όχι μόνο των γιατρών, mm-hmm. νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού. Εάν θέλουμε να κάνουμε ελκυστικό το Εθνικό Σύστημα Υγείας, πρέπει να δώσουμε κίνητρα. Αυξήσεις στους μισθούς, ένταξη στα βαρέα και ανθυγενά, μονιμοποίηση των συμβασιούχων και μια σειρά μέτρα που τα προτείνουμε συνεχώς. Όμως εγώ θέλω να πω το εξής και το είπα και χτες στη Βουλή, στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Ακούστε με, οι γιατροί οι ιδιώτες κλήθηκαν την περίοδο της πανδημίας, mm-hmm. επιτάχθηκαν. Προσέξτε, επιτάχθηκαν. Ναι. Και δεν πάτησε κανείς το πόδι του στα νοσοκομεία. Παρότι είχαμε πόλεμο, επικαλέστηκαν προβλήματα υγείας, έφεραν χαρτιά από άλλους γιατρούς ότι είναι ασθενείς, είπαν ότι η ηλικία τους είναι μεγάλη και στα νοσοκομεία δεν εμφανίστηκαν. Κλήθηκαν να γίνουν προσωπικοί γιατροί και μόνο 1.200 συμμετείχαν. Πρέπει να κάνουμε ένα διάλογο, να δούμε... Όχι μόνο από τη μία πλευρά, από όλες τις πλευρές. Ναι. Ξέρετε τι κάνει ο πολίτης σήμερα για να πάρει τα φάρμακά του. Θα πρέπει να πληρώσει ιδιώτη γιατρό. Παλαιότερα είχαμε το βιβλιάριο, βάζαμε εκεί, mm-hmm. έπαιρνε την αμοιβή του. Τώρα για να κάνεις τη συνταγή, τη συνταγογράφηση, πρέπει να πας και να πληρώσεις τον ιδιωτικό γιατρό. Γιατί δεν συμμετείχε κανείς στο θεσμό του προσωπικού οικογενειακού γιατρού. Πρέπει λοιπόν να τα βάλουμε όλα κάτω, να βρούμε μια λύση. Όχι μόνο πλευρά, γιατί αυτή τη στιγμή αυτοί που υποφέρουν είναι οι γιατροί του ΕΣΥ. Είναι βέβαια, το υγειονομικό βέβαια. Προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δεν είναι οι ιδιώτες γιατροί και οι ασθενείς, που δεν βέβαια, έβαλαν πλάτη στο σύστημα και οι ασθενείς. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, κάτι μου λέει θα τα ξαναπούμε για αυτό το θέμα. Κύριε Γιαννάκο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, καλό βράδυ και σε εσάς.